Τον έχουμε δανείσει. Καλώς ήταν. Έλα. Τι κάνετε. Μια χαρά. Εσύ μπορεί να δέχετε επισκέψεις όμως. Επισκέψεις, ναι, είναι σίγουρο. Ναι. Άμα δεχόσουν να επισκέψεις, δεν το βάζεις. Ναι. Άμα δεν δεχόσουν να το έβαζες, ναι, 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 υπήρχε αυτό στα... Όχι, εσύ... για τον Τάσο λέω. Τάσο θα δέχεται επισκέψεις, δεν μπορεί δηλαδή να... Όπου και άλλη, αλλά όποιος θέλει να πει ένα καφέ μαζί του κτλ. Πού μπορεί να πάει. Κάπου μπορεί να τον βρει. Πού μπορεί όλοι, να τον βρει. Κάπου εκεί στις γειτονιές του. Ποιες είναι οι γειτονιές του πραγματικά. Προς βόρεια είναι. Βόρεια. Α, είναι βουπού. Ναι, βουπού είναι τες. Ναι, βόρεια, βόρεια. Και λίγο ψυχή. Νομίζω ότι από πού έχουν τελειώσει. Και λίγο πολλά. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, προπόνηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Εν ώψη της Λαμίας, η πρώτη κανονική, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών προπόνηση, γιατί χθες ήταν από θεραπεία για τους παίκτες που είχαν αγωνιστεί βασική. Ο Βέρμπιτς ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Ο Βέρμπιτς χθες είχε μπει κανονικά. Θυμίζω ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο στην ΚΑΠΑ. Δεν είχε αγωνιστεί στο μάτι του Αστέρα Τρίπολης. Μπήκε κανονικά χθες. Σήμερα όμως έβγαλε μέρος του προγράμματος. Οπότε θα δούμε τώρα. Πρέπει να περιμένουμε για την αυριανή προπόνηση. Αν θα είναι διαθέσιμος για το μάτι με τη Λαμία. Από τη στιγμή που έβγαλε ένα μέρος του προγράμματος και συνέχισε με ατομικό, πρέπει να περιμένουμε. Mm. Πρέπει να περιμένουμε. Να δούμε και αύριο, αν δεν θα έχει ενοχλήσει, αν θα είναι καλύτερα και αν θα προπονηθεί. Ο Μάγνουσον έκανε πάλι ατομικό, είπα και το πρωί ότι για Άρη πηγαίνει. Mm-hmm. Ο Μάγνουσον είχε μια θλάση, έκανε μια μικρή τενοντίτιδα αυτό στη συνέχεια. Δεν έπαιξε και στο μάτι με τον Αστέρα, δεν βλέπω τώρα να είναι και με τη Λαμία. Πάει για Άρη. Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού κατά τα λοιπά είναι η πρώτη προπόνηση ενώπιση Λαμίας. Είναι πολύ τακτική. Πολύ ώρα. Για μία ώρα περίπου δούλεψε ο Γιωβάνοβης στην τακτική. Δεν είναι λίγο. Όχι καθόλου. Είναι να σου πω και κάτι. Επειδή είχε τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Η προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να ήταν πιο... χαλαρή, ναι, λογικά. Και τώρα λίγο... Επίσης έχει και καινούριους οι οποίοι παίζουν σε θέσεις που χρειάζονται τακτική. Σωστό και αυτό. Ξέρεις, πλάγι και τέτοια. Ναι, ναι, απλά ξέρεις, το λέω γιατί μία ώρα τακτική, αν βάλεις και τα υπόλοιπα ζέσταμα, ξέρεις, τα ρόντο που κάνουν τα κορδόνια και αυτά, πάει πολύ προπόνηση, πάει μια μισή ώρα. Αυτό και κάτι δείχνει. Το γεγονός ότι δουλεύει τόσο πολύ στο τακτικό κομμάτι, τι δείχνει. Δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει προβληματιστεί με πράγματα τα οποία βλέπει. Να μην. Συγγνώμη. Να μην προβληματιστεί, λέω. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό θέλει να τα διορθώσει. Πρέπει να εντάξει τώρα τους Κλέιν Χέισλερ και τα λοιπά, ας πούμε, στην ομάδα του. Χωρίς τακτική δεν γίνεται. Κοίτα, ο Μαντσίνη μπορεί να... Ο Μαντσίνη είναι άμεσα διαθέσιμος. Δηλαδή, άλλο η φυσική κατάσταση, άλλο η τακτική, δηλαδή με ποιον θα παίζει πίσω. Α, ναι, με τον Μπούχατς, με τον Χουάνκαρ, αν παίζει αριστερά. Θα δούμε τώρα τι θα βάλει με τη Λαμία, γιατί... Ναι, δεν πρέπει να τους βάλει μαζί να κάνουμε κανένα δύο ασκήσεις, ξέρεις, να παραγωγάς τον άλλο. Ναι, ναι. Ναι. Ο Μπούχατς ούτως ή άλλως είναι και παίκτης που είναι και περισσότερο καιρό και έχει πάρει κάποια μάτς. Ναι. Αυτός που είναι ο... Δεν θα σου πω ο Μαντσίνη ο πιο φρέσκος, στον Παναθηναϊκό είναι ο πιο φρέσκος, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω. Ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτός ο οποίος... Αυτόν τον οποίο μάλλον περιμένουμε... και θα πρέπει λίγο ακόμα να περιμένουμε για να μπει πιο πάνω το πω, στο 100% περισσότερα λεπτά. Είναι ο Κλέιν Χέισλερ, το είχαμε πει και τις προάλλες ότι σχέση με τους άλλους δεν είχε ρυθμό, θα παίρνει σιγά σιγά λεπτά συμμετοχής μέχρι να δούμε πόσο θα πάρει. Αν θα είναι βασικός κάποια στιγμή, όχι. Τώρα για τα πλάνα θα τα πούμε αύριο, τι έχει δοκιμάσει, τι έχει κάνει, να δούμε αν θα έχει το Βέρμπιτς ή όχι, είπαμε θα φανεί αύριο. Είπα και το πρωί ότι μια εκτίμηση που κάνω εγώ είναι ότι μπορεί να δούμε το Μαντσίνη να παίζει βασικό αυτή τη φορά και να τραβηχτεί ο Μπερνάρ στα χαφ. Από τη στιγμή που ο Κουρμπέλης δεν θα υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι εκτιμήσεις. Πρέπει να δούμε τι έχει δουλέψει ο προπονητής για αύριο που θα κάνει την πρόβα ενδεκάδας, τις τελικές του δοκιμές για το παιχνίδι της Κυριακής. Θα έχουμε να πούμε και περισσότερα. Εισιτήρια κανονικά υπάρχουν. Αύριο επίσης θα σας πω μια εικόνα για το τι κόσμο πάνω κάτω περιμένουμε. Mm-hmm. Ναι. Θυμίζω ότι όλα τα παιχνίδια φέτος ήταν sold out. Πιστεύω ότι θα έχει και τώρα κόσμο και υπάρχει μια απογοήτευση προφανώς του κόσμου γιατί βλέπει την ομάδα να μείνει όπως ήταν, αλλά υπάρχει μια συσπήρωση και είναι και αναγκαία συσπήρωση γιατί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μπαίνουμε για την τελική ευθεία του πρωταθλήματος και δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, είναι στο πλην 10
είναι μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Οπότε. Α, ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι πρώτος πάλι την Κυριακή. Ναι. Μπορεί. Για έκπαιση το Περιστέρι, δηλαδή δεν θα είναι και κανένα μάλλον. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Εδώ από εδώ και πέρα κάθε εβδομάδα έτσι θα πάει. Δηλαδή θα είναι και μια κρίσιμη αγωνιστική. Υπάρχουν ντέρμπι, υπάρχουν μεταξύ τους παιχνίδια. Ναι. Θα δούμε τι αυτή παιδιά, παρά είναι αλλά... κρίσιμη η αγωνιστική πάντως για τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ένα μάτς που δεν μπορεί να το χάσει. Αυτό ναι. Παρά θέμα. Είναι κρίσιμη γιατί αντίο. Πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει. Ναι. Και αυτό που είπες και έχει μετά Βικελίδης. Ναι, ό,τι και να ακολουθούσε. Μετά από αυτή η σειρά αγώνων, ας πούμε, δεν μπορεί να σου πάρει βαθμό η Λαμία. Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται. 100%. Κρίσιμο ήταν και με τον Αστέρα. Τώρα είναι ακόμη πιο κρίσιμο για το λόγο που είπες και για το γεγονός ότι. Αστέρας εκτός έδρας, έμεινες με. Ναι, όλα, ωραία, μπράβο. Αλλά τώρα με τη Λαμία εντός έδρας, να πεις πάω για πρωτάθλημα και μου επιτρέπεται να χάσω βαθμούς. Όχι, δεν τελειώνει. Σε καμία περίπτωση. Και έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, ότι σε κάποια στιγμή υπάρχουν πράγματα που είναι απαραίτητα. Κοιτάτε τι κάνετε, κάντε το. Δεν το συζητάμε. 100%. Και περιμένουμε τώρα αυτά όσο έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Θεωρώ ότι θα έχει κόσμο. Θα έχει αρκετό κόσμο στη λεωφόρα, αλλά περισσότερα να δούμε λίγο πώς πάνε τα εισιτήρια. Ναι, αν θα έχει sold out. Έτσι. Τι αριθμό είναι το sold out τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Έξω από τα διαρκεία. Τα διαρκεία είναι 7.500 περίπου. Ναι, και σε σύνολο τι. 16.000 χωράει το γήπεδο. Πόσο? Βάλε κάποιες προσκλήσεις. 16.000 είπες. 16.000, ναι. Okay, οπότε έχεις 9.000 πες. Βγάλε ένα χιλιάρικο, 8.000. Το θέμα είναι βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις και sold out να έχεις ή τέλος πάντων πολλά εισιτήρια okay. ή κάνουν τα διαργίας, αν θα πάνε. Αυτό είναι. Αχα, σωστό και αυτό. Για να δεις το γήπεδο είναι γεμάτο, sold out αλλά δεν είναι γεμάτο. Ναι. Συμβαίνει αυτό. Να πω επίσης ότι έχουμε και εξέλιξη για το γηπεδικό, μια εξέλιξη για πες τι γίνεται, γιατί ήταν υποτίθεται μέσα στον Ιανουάριο να δημοπράττει αρχικά, έτσι δεν ήτανε? Εγώ έτσι το θυμάμαι τουλάχιστον. Όχι, είχαμε 27 Γενάρη, είχε κλείσει η προθεσμία. Ναι, αυτό τώρα, λέω. Σήμερα, αυτό. Σήμερα έχουμε 2. Σήμερα 2 Φλεβάρι είχαμε το πρωί τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, της επιτροπής διαγωνισμού. Okay. Τι έγινε εκεί? Στην επιτροπή διαγωνισμού πήγαν οι δύο φάκελοι που είναι οι υποψήφοι ανάδοχοι του έργου. Υπάρχει ο ένας φάκελος με την κοινοπραξία που έχουμε αναφέρει και πάλι με Μυτιλινέο, Άκτορα κτλ. Που είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν κάνει μια κοινή προσφορά. Και υπάρχει και άλλη μια προσφορά, δεν έχει διάρρευση. Είναι Τέρνα, Άκτορ, Μυτιλινέος η μια κοινοπραξία. Ο δεύτερος δεν έχει διάρρευση, δεν έχει γνωστός. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορώ να είμαι στο Δήμο, κοιτάξτε, να μην κάνουμε και προβλέψεις το 100%, αλλά μάλλον για εκεί πάει για Τέρνα, Άκτορα και Μυτιλινέο. Ναι. Να πάει προς τα εκεί να πάρει το έργο. Πότε θα αποφασίσουν? Τα επόμενα βήματα είναι τα εξής. Σήμερα λοιπόν άνοιξε το πρωί. Okay. Πήγαν οι φάκελοι και άνοιξε η Επιτροπή Διαγωνισμού τις προσφορές να ελέγξει εγγυητικές επιστολές και όλα αυτά είναι κομπλέ όλα αυτά. Τα στέλνει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού που άνοιξε σήμερα τα στέλνει στην Οικονομική Επιτροπή. Και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα αποφασίσει σε συνεδρίαση για το ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Okay. Επόμενο βήμα. 10 μέρες πρέπει να μεσολαβήσουν στη συνέχεια. Αποφασίζει, ας πούμε, η Επιτροπή του Δήμου Οικονομική ότι το παίρνει ο Δεσίλας στο έργο. Ποιος είναι ένας χρόνος ευγλωξής? Θα σου πω. Θα σου λογικός. Για την Επιτροπή να αποφασίσει. Όχι μετά. Όχι, σύντομα. Πολύ σύντομα. Επόμενη εβδομάδα, επόμενο δεκάλεπτο. Μάλιστα, οκ. Okay. Αποφασίζει λοιπόν και Οικονομική, okay. δίνει 10 μέρες περιθώριο για το αν θα γίνει κάποια ένσταση. Okay. Δηλαδή είναι ο Δεσίλας με τον Πανούτσο. Okay, και λέω δεν νομίζω θα γίνει κάτι τέτοιο, θα πάμε σε ενστάσεις, αλλά πρέπει να τηρηθεί το πρωτόκολλο και στη συνέχεια προκύπτει ο προσωρινός ανάδοχος, έτσι λέγεται, και μπαίνουμε σε μια προσυμβατική περίοδο. Σε αυτή την προσυμβατική περίοδο ο προσωρινός ανάδοχος θα στείλει όλα τα χαρτιά που έχει, μελέτες, ό,τι υπάρχει για το έργο στο Δήμο. Θα στο περάσει Δήμο δεν ήταν αυτά τα χαρτιά. Να δώσει για να υπογράψει τη σύμβασή τους. Ο ανάδοχος θα πάρει το έργο για να υπογράψει τη σύμβαση με τον Δήμο. Θα του στείλει όλες τις λεπτομέρειες για να πάμε μετά στις υπογραφές καλοκαίρι. Εκεί. Okay. Δηλαδή είναι 10 και 10 μέρες 20, τελειώνουμε με τις δύο επιτροπές και μετά πηγαίνει, τα στέλνει ο ανάδοχος και περιμένουν πλέον ο προσωρινός ανάδοχος και περιμένουν να τα εγκρίνει ο Δήμος μέχρι το καλοκαίρι. Να υπογράψουν. Να υπογράψει ο Δήμος να τα εγκρίνει. Από τη στιγμή των υπογραφών.
απαιτούν 36 μήνες. Δηλαδή, αν ας πούμε πέσουν υπογραφές τον Ιούλιο, ναι. 36 μήνες από τον Ιούλιο. Αν πέσουν τον Αύγουστο, 36 μήνες από τον Αύγουστο. Τι για την Κατασκευή? Ναι. Okay. Για το ποδοσφαιρικό, έτσι. Mm-hmm. Επίσης, να πω τις επόμενες μέρες περιμένουμε και τις τελικές, μια και το αναφέρουμε αυτό, τα οριστικά για τη δημοπράτηση του Δήμου για τα περιφερειακά έργα, τα έργα υποδομής, που είναι ναι. κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αλλά σχετίζεται με τη διπλή ανάπλαση. Ναι. Ναι, δεν μπορεί χωρίς περιφερειακά τι να γίνει, εκεί πέρα έχει δρόμους. Και έχει αργήσει ο Δήμος. Ναι. Το είχα πει εγώ και το είχαμε αναφέρει και στις βραδινές εκπομπές mm-hmm. πριν από λίγο διάστημα. Άργησε ο Δήμος να το κάνει. Γιατί? Πες ότι ήταν έτοιμο, τώρα ήταν έτοιμα τα πάντα για το ποδοσφαιρικό ναι. γήπεδο. Αν δεν είχε κάνει Δήμος δημοπράτηση, πού θα χτίζε γήπεδο Παναθηναϊκός? Άμα δεν είχε καθαριστεί το οικόπεδο, ας πούμε, από την εταιρεία που θα το έχει αναλάβει. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και περιμένουμε και αυτό να γίνει. Αν δεν έχει εγκριθεί το έργο όμως, πώς μπορεί να αρχίσει η έργα ο Δήμος? Από πού να εγκριθεί το έργο? Από τις επιτροπές, από την Οικονομική Επιτροπή, αυτά που έλεγε στην αρχή. Το έργο, η διπλή ανάπλαση έχει εγκριθεί. Δεν πρέπει να περάσει να δοθεί ανάδοχος κτλ. Αυτό δεν λέμε. Οπότε πώς θα ξεκινήσει πριν βρεθεί ο ανάδοχος? Θα αρχίσει να καθαρίζει. Από τη στιγμή που υπάρχει σχέδιο για το γήπεδο, το οποίο okay. μάλλον υπάρχει νόμος και έχει εγκριθεί το γήπεδο, ναι. υπάρχουν δύο δημοπρατήσεις. Η μία δημοπράτηση αφορά το ποδοσφαιρικό, ναι. η άλλη δημοπράτηση αφορά τον Δήμο αυτό με την εταιρεία που θα καθαρίσει τα γύρω-γύρω. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Έγινε. Το καταλαβαίνω τι είπε. Έγινε. Έγινε. Άντε. Πάμε.